Τραγικό θάνατο βρήκε ο διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου των Σερών, Δημήτρης Χατζιαγοράκης, το μεσημέρι της Κυριακής, στο 35ο χιλιόμετρο του κάθετου άξονα της Εγνατίας Ζωδού, Λαγκαδά Σερών Προμαχώνα. Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, αφού όμως πρώτα είχε σημειωθεί ατύχημα στο δικό του αυτοκίνητο και βγήκε έξω από αυτό για να τοποθετήσει ένα τρίγωνο ασφαλείας. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι από το τραγικό συμβάν που συνέβη χθες και κόστισε τη ζωή στον αγαπητό συνάδελφο Δημήτριο Χατζηγοράκη, ο οποίος επί σειρά δεκαετίας περίπου ήταν διευθυντής στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Σερών. Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα είναι συγκλονισμένη. Θέλουμε να εκφράσουμε την βαθιά οδύνη μας και τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Καλό παράδεισο, Δημήτρη, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι από την είδηση του θανάτου του. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοινωνικός, ήταν συνδικαλιστικά, δηλαδή ήταν πολύ ενεργός. Ο Δημήτρης, εκτός από έναν αγαπητό συνάδελφο, για πάρα πολλά χρόνια είχε μία ενεργή δράση και ήταν πρωτοπόρος στα εκπαιδευτικά ζητήματα της πόλης των Σερών. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών. Επί σειρά ετών ήταν ρετός εκπρόσωπος και οι συνάδελφοι τον τιμούσαν με την ψήφο τους και ανταποκρινόταν πάντοτε στην εμπιστοσύνη που του έδειχναν οι συνάδελφοι. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος προσέκρουσε αρχικά σε τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα και ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα την πρόκληση των υλικών ζημιών του αυτοκινήτου. Αμέσως μετά ο Δημήτρης Χατζιαγοράκης βγήκε από το όχημά του και τοποθέτησε ένα τρίγωνο ασφαλείας. Καθώς όμως επέστρεφε στο αυτοκίνητο, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσε 24χρονος, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του Δημήτρη Χατζιαγοράκη. Δημήτρης επέστρεφε από την Θεσσαλονίκη. Είχε ο ίδιος ένα μικρό ατύχημα, το οποίο είχε μόνο υλικές ζημιές. Δεν τραυματίστηκε στο προσωπικό του ατύχημα σε πρώτη φάση και στην προσπάθειά του να βάλει το προειδοποιητικό σήμα, το τρίγωνο, το τοποθέτησα από όσο έχω γνωρίσει και επιστρέφοντας το αυτοκίνητό του, δεν ξέρουμε αν προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, είναι και ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, χτυπήθηκε από κάποιο επόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν. Πολύ τραγικό. Πολύ τραγικό το συμβάν, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας, είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Ο 60χρονος διευθυντής ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μεγάλη συνδικαλιστική δράση και έχερε μεγάλης εκτίμησης από όλο τον εκπαιδευτικό κλάδο, αλλά ακόμη και από όλους τους γονείς οι οποίοι συνδεόταν μαζί του, καθώς τα παιδιά τους φοιτούσαν στο σχολείο του, στο οποίο ήταν διευθυντής για πάνω από 10 χρόνια. Η τραγική είδηση του θανάτου του συγκλώνησε όλους τους συναδέλφους του, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν πώς ο Δημήτρης έχασε τη ζωή του τόσο άδικα. Μόλις ακούσαμε την είδηση τη χθεσινή για τον αδόκητο χαμό του Δημήτρη, ο οποίος πραγματικά ήταν ένα διαμάντη στην εκπαίδευση. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει κάποια άσχημη κουβέντα για τον Δημήτρη. Πάντα δοτικός στους ανθρώπους, πετυχημένος ως εκπαιδευτικός, διευθυντής, με πλούσια συνδικαλιστική και κοινωνική δράση. Εγώ μόνο καλές εντυπώσεις έχω από τον Δημήτρη προσωπικά, που συνεργαστήκαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο και σαν πρόεδρος που ήμουν τόσα χρόνια. Δεν μου αρνήθηκε ποτέ κάτι, πάντα να προσφέρει, άνθρωπος προσφοράς. Θα λείψει πάρα πολύ. Γενικά, φυσικά από την οικογένειά του που θέλω να την συλληπιθώ, τη γυναίκα του και την κόρη του, θα λείψει και γενικά και από εμάς και από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές, τους συναδέλφους και τους γονείς που ήταν στο σχολείο του 8ου Δημοτικό που τα τελευταία 10 χρόνια τόσο επιτυχημένα διεύθυνε. Δραστήριος πολύ, ενεργός πολύ, δοτικός πολύ στα παιδιά του. Ήταν πάρα πολύ δραστήριος, πάρα πολύ. Έλυνε προβλήματα, δεν δημιουργούσε ποτέ πρόβλημα ο Δημήτρης και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς. Σήμερα το 8ο Δημοτικό Σχολείο των Σερών, στο οποίο ήταν διευθυντής ο Δημήτρης Χατζιαγοράκης, παρέμεινε κλειστό, όπως και το 25ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο συστεγαζόταν με το 8ο. Αυτό με απόφαση του Δήμου των Σερών. Ενώ σύμφωνα με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, Ιωάννη Καραβασίλη, από αύριο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο θα έρθουν και ψυχολόγοι προκειμένου να μιλήσουν με τα παιδιά. Συνεβασμένος με το σχολείο, γενικά και με το σχολικό συγκρότημα, διότι δεν ήταν μόνο το σχολικό συγκρότημα, ήταν διπλό το σχολικό συγκρότημα, ήταν ουσιαστικά
ένα σχολείο, ο Δημήτρης ήταν εκεί χρόνια. Ήταν εκεί, είναι πολύ σωστό. Να είναι όλοι συγκλονισμένοι. Όταν θα δουν έναν άνθρωπο τον οποίο τον έλεγαν καθημερινά από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, ακόμα και το απόγευμα που έγινε ο Δημήτρης στο σχολείο. Χρειάζεται αυτή η βοήθεια των ψυχολόγων. Φυσικά και χρειάζεται αυτή η βοήθεια και πρέπει να δοθεί. Σε ένδειξη πένθους, το μεγάλο φεστιβάλ Μαθητόκοσμος δεν θα ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά αναβάλλεται για αύριο. Γιατί είναι ένα πολιτιστικό πανηγύρι που αφορά τις σχολικές μονάδες όλου του νομού Σερών. Είναι μια εκδήλωση η οποία στηρίζεται και έχει έτσι ένα θετικό πρόσημο απέναντι στα παιδιά. Δεν μπορούμε να ματαιώσουμε τελείως τον μαθητόκοσμο. Παρόλα αυτά θα ακυρώθηκαν οι σημερινές παρουσιάσεις των παιδιών στο πρωινό ωράριο και φυσικά η τελετή έναρξης η απογευματινή. Θα δούμε πώς θα δρομολογηθεί το πρόγραμμα του Μαθητόκοσμου στην συνέχεια. Είναι πολύ πρόσφατο. Αύριο, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το πρωί, οι παρουσιάσεις των σχολείων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.